Χαίρομαι που για την ομάδα έχει δύο εβδομάδες ακριβώς που είναι προσφερθές μαζί. Σίγουρα θέλαμε στην Ένωση να είχαμε τους φιλάθλους κοντά μας, αλλά γιατί είναι ο 10ος παίκτης. Αλλά αυτά τα μάτσα όταν δεν έχεις κόσμο, έτσι είναι λίγο μοντά, είναι λίγο ξενέρωτα. Αλλά σημαντικό είναι ότι πήραμε τρεις πολύτιμους βαθμούς. Η αρχή είναι ήμιση του παντός, λένε. Και ελπίζουμε στη συνέχεια να είναι το εξίσου όπως καλή μέρα, όπως η έναρξη του αθλήματος. Οι ευκαιρίες που δίνανε δεν είναι με ένα πράγμα σε κούλα, αλλά είχε δύο τέρματα κοντά στις καθυστέρειες και στο πρώτο και στο δεύτερο. Εντάξει, όλες οι ομάδες ξέρουμε ότι δεν πιστεύω ότι όλες θα κλείνουν πίσω, ειδικά στην έδρα μας. Και εκτός έδρας θα βρίσκουμε δύσκολες άμυνες, θα είναι ορκιστοί και θα κοιτάξουν να βγουν στην κόντρα. Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 90 λεπτά στην αμυντική λειτουργία πρώτα απ' όλα, γιατί μία ευκαιρία θα σου κάνουν και μπορεί να γίνει τον γκολ. Και μετά πρέπει να τρέξει να γυρίσει το μάτς και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πρέπει στο πρώτο ημίχρονο να βάζουμε κάποιο γκολ ώστε οι άμυνες να ανοίγουν και να είναι πιο εύκολο το έργο μας. Τώρα η Καβάλα είναι το Ρώσο. Η Καβάλα, εντάξει, εμείς κοιτάζουμε το μάτς ξεχωριστά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ντέρμπι. Ο Άρης πηγαίνει σε όλα τα μάτς για να κερδίζει. Πρέπει να αποκτήσει νοοτροπία νικητή. Για να φύγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από αυτή την κατηγορία, η οποία για μένα είναι, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, είναι πάρα πολύ δύσκολη για πολλούς και διάφορους λόγους. Βασίλη, στο πρώτο ημίχρονο σε είδαμε να είσαι λίγο πιο πίσω, δίπλα ίσως στον κόσμο καταφέρει. Στο δεύτερο ήσουν ελαφρώς πιο προωθημένος, βοήθησε και πιο πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης. Αυτό ήταν εντολή του coach που δόθηκε στο ημίχρονο, γιατί ο ρόλος ήταν ελαφρώς διαφοροποιημένος. Εντάξει, αυτά τα συζητάμε με τον coach, με τον Κώστα, όταν βλέπουμε ότι το παιχνίδι είναι κάποιος κουρασμένος ή ο άλλος είναι πιο φρέσκος, παίρνουμε ρόλους διαφορετικούς. Όπως είπαμε ότι οι παίκτες όλοι δεν είναι ακόμα έτοιμοι ώστε να μπορούν να δίνουν το 100% και γι' αυτό η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο που προσέξεται μετά το 65 έπεσε στη τάκη και στη φυσική κατάσταση. Αλλά ελπίζουμε ότι θα έρθουμε και στη φυσική κατάσταση το εξίσου γρήγορα, ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια. Ευχαριστούμε.